Από 1,5 χρόνο είχαμε ένα ατύχημα με τη Θεομηνία, ένα ιστορικό γεφύρι, αλλά τώρα προχωράμε στην αποκατάστασή του. Δεν είναι όμως τόπος σημαντικό το βόσιμο μόνο για το γεφύρι, αλλά και γιατί δίπλα από το γεφύρι συναντήθηκαν ο Άρης ο Βελιχιώτης και ο Ναπολέοντας ο Ζέρβας και έδωσαν τα χέρια προκειμένου να προχωρήσει η συνεννόηση αναγκαία για την εθνική αντίσταση. Θέλω λοιπόν από εδώ, από το μαρτυρικό καμένο να επισημάνω ότι θα ζητήσω από τον Υπουργό Πολιτισμού στην πλάκα να γίνει όχι μόνο η αποκατάσταση αλλά και ένα μνημείο, ένα μουσείο σύγχρονης ιστορίας, μουσείο εθνικής αντίστασης, για να θυμούνται οι επόμενες γενιές ότι μόνο μέσα από την ενότητα και την ομοψυχία μπορεί ο τόπος να προχωρήσει μπροστά. Και πιστεύω βαθιά ότι μέσα από την ενότητα και την ομοψυχία μπορούμε να διεκδικήσουμε και την ιστορική δικαίωση σε ό,τι αφορά τις ιστορικές οφειλές. Και αυτή η συγκροτημένη και συντονισμένη προσπάθεια πλέον από την Βουλή των Ελλήνων μπορεί να δώσει αποτελέσματα αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά και τα νομικά μέσα, συγκροτημένα και συντονισμένα. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό που μας προστάζει η μνήμη των 317 αδικοχαμένων, αλλά και η ιστορική ευθύνη. Η ιστορική ευθύνη που μας βαραίνει ακολουθώντας τα μονοπάτια των μεγάλων αγωνιστών που δώσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και να μπορούμε να οικοδομούμε την Ελλάδα που μας αξίζει.